επίσημη πρώτη για την ομάδα του Παρακαδικού εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, νέες προκλήσεις. Θα θέλαμε το δικό σας σχόλιο με αφορμή αυτό το ξεκίνημα. Ναι, σήμερα είναι η πρώτη μας προπόνηση για την νέα ποδοσφαιρική σεζόν. Ο Παρακαδικός, τώρα από αυτά που έχω έτσι συλλέξει και μάθει, τέτοια εποχή, την περσινή χρονιά, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Φέτος έχουν γίνει κάποια βήματα στον οργανωτικό τομέα. Προσπαθούμε να στελεχώσουμε για την ομάδα όσο γίνεται πιο γρήγορα για να δουλέψουμε μαζί με τα παιδιά. Εντάξει, πάντα υπάρχει δυσκολία στην αρχή. Είναι αυτό που λέμε όλοι κάθε αρχή και δύσκολη. Όμως υπάρχει έτσι μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μπορούμε φέτος να παρουσιάσουμε ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Παρόλο που η αλήθεια είναι ότι η ομάδα που τελείωσε το περσινό πρωτάθλημα και που νομίζω τα καλεγόμενα σας όλοι το ευχαριστήθηκαν, δυστυχώς χάσαμε κάποιους προσφερειστές από αυτούς. Γίνονται προσπάθειες για να αντικαταστήσουμε αυτά τα παιδιά. Χρειαζόμαστε ακόμα ενίσχυση στο ρόστερ, το καταλαβαίνετε. Νομίζω όμως στις επόμενες μέρες θα γίνει κάτι ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να έχουμε περισσότερα παιδιά που θα αποτελούν το βασικό κορμό να δουλέψουμε σε όλη την προετοιμασία μαζί. Γιατί δίνω πολύ μεγάλο βάρος στο θέμα δουλειάς, στο θέμα προπόνηση, προετοιμασία. Τώρα έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή περνάς και κομμάτια τακτικής, ομοιογένειας, δεν είναι μόνο η φυσική κατάσταση. Οπότε χρειαζόμαστε όλους τους ποδοσφαιριστές ή τέλος πάντων όσο πιο μεγάλο ποσοστό από το ρόστερ που θα έχει η ομάδα. Νομίζω ότι και οι άνθρωποι έχουν την όρεξη και τη διάθεση να στελεχώσουμε στο έπακρο την ομάδα. Πιστεύω τις επόμενες μέρες να πραγματοποιηθεί. Κότς, υπάρχει ένα βασικό, ένας βασικός κορμός από πέρσι και είναι σημαντικό αυτό. Σύν' ότι έχουν επιστρέψει σε αγωνιστική ετοιμότητα και παιδιά τα οποία ήταν τραυματίες πέρσι, όπως ο Νάνος, που είναι ένα παιδί το οποίο σίγουρα μπορεί να βοηθήσει και στην αμυντική λειτουργία. Πόσο σημαντικό είναι για την ομάδα να ξεκινάει με αυτό το βασικό κορμό, έστω και με αυτά τα παιδιά. Ναι. Στόχος ήταν με το που τελείωσε το πλάσμα και με το που ανανέωσα και εγώ με την ομάδα, ήταν να παραμείνει ένα μεγάλο αριθμό ποδοσφαιριστών από την περσινή ομάδα. Το καταφέραμε κατά 60%, να πω την αλήθεια. Θα ήθελα 80-85% να έχει παραμείνει, αλλά οκ, γίνεται αυτό. Έχουν παραμείνει παιδιά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί θα βάλουν και τους νέους στο κλίμα της ομάδος. Μπορούμε να πατήσουμε σε αυτόν τον κορμό των παικτών. Επιστρέφουν, όπως είπατε, όπως και για τον Χρήστο, επιστρέφουν κάποια παιδιά από τραυματισμούς που, αν όλα κυλήσουν ομαλά, θα μας δώσουν λύσεις. Εντάξει, το ότι χρειαζόμαστε κάποια παιδιά δεν λέει κάτι, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, αυτό το είδα και όταν ήρθα στην ομάδα, να πω την αλήθεια. Πολλές φορές μπορούν να αναδειχθούν παιδιά από τους υπάρχοντες που ίσως πέρυσι να μην τους είδε κανείς. Και μπορεί φέτος να εμφανιστούν και αλλαγμένοι και να έχουν ρόλο στην ομάδα. Αυτό μας το έδειξε και η περσινή χρονιά, αλλά νομίζω κάθε χρόνο στο ποδόσφαιρο το βλέπουμε. Εγώ αυτό που θέλω να πω είμαι και λίγο χαρούμενος για ποδοσφαιριστές που, παρόλο που έφυγαν από την ομάδα μας, βλέπω ότι χτυπούν αξιώσεις στην πόρτα της Super League 2 και της Football League. Μιλούμε με ομάδες και είναι πολύ κοντά. Ή κάποιοι άλλοι διπλασίασαν τις αποδοχές τους. Πράγμα που ήταν και δύσκολο για μας να τους κρατήσουμε. Αυτό σημαίνει όμως ότι και αξία είχαν τα παιδιά αυτά, αλλά και κάτι καλό έγινε εδώ στον Παρακαδικό. Το ίδιο θα κάνουμε και με κάποια άλλα παιδιά φέτος. Coach, υπάρχει και μια άλλη ιδιαιτερότητα φέτος που έχει να κάνει με τους νέους που θα πρέπει να έχει κάθε ομάδα. Είναι ένας νέος κανονισμός και ουσιαστικά αποτελεί και ένα νέο. Ένα διαφορετικό μάλλον δημιουργήμα για την καινούργια σεζόν. Αναφορικά με αυτό που βάζει η ΕΠΟ, δηλαδή ως κανόνα με τα νέα παιδιά. Βλέπουμε νέα παιδιά να υπάρχουν εδώ πέρα, αρκετά νέα πρόσωπα. Να υποθέσω ότι θα έχουμε πέραν από τις τρεις ανακοινώσεις, θα έχουμε και παιδιά προς αξιολόγηση που θα δοκιμαστούν στην ομάδα. Ναι, όντως αυτός ο νέος κανονισμός παλιότερα υπήρχε. Έχω τύχει και σαν ποδοσφαιριστής να τον βιώσω. Μας θέτει ότι υποχρεωτικά σε όλη τη διάρκεια του μάτς πρέπει να υπάρχει στην ενδεκάδα ένας παίκτης γεννημένος 2000 και κάτω, δηλαδή 2000-2001 και το καθεξής. Οπότε έχουμε κάποια παιδιά ήδη στο ρόστερ, εντάξει, σε αυτές τις ηλικίες. Κάποια παιδιά όντως θα αξιολογηθούν τις πρώτες μέρες, γιατί δεν θέλω να μακρύνει πολύ αυτό, να τους δούμε, να δούμε κάποια στοιχεία και να μπορέσουμε να τους αποκτήσουμε. Και νομίζω ότι θα έχουμε και τις επόμενες ώρες και τις επόμενες μέρες και κάποιες ανακοινώσεις γενικά, γιατί έχουν γίνει κάποιες κινήσεις που δεν έχουν προλάβει ακόμα οι δικούντες να τις ανακοινώσουν. Οι θέσεις που χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα, έτσι επιγραμματικά, χωρίς ονόματα. Ναι, ναι. Οι θέσεις αυτή τη στιγμή, η τάξη ομάδα θέλει 4-5, έτσι, μπορώ να το πω,
πρωτοκλασσά του, πώς θέλετε να το ονομάσω. Το είναι, σε επίπεδο. Ναι, με κάποιες παραστάσεις θα το πούμε. Είναι τερματοφύλακας. Ένας αμυντικός ή ένας μέσος. Ένα από τα δύο. Ένας ακραίος επιθετικός και ένας επιθετικός. Αυτές οι τέσσερις θέσεις θα γίνουν προστάσεις. Προέχει και είναι το τερματοφύλακα του φορ και του ακραίου επιθετικού. Και σιγά σιγά να δούμε με τη διάρκεια, δηλαδή με την εξέλιξη της προετοιμασίας, αν θα χρειαστούμε κάτι, μια προσταφαίρεση, αυτό θα το δείξει το γήπεδο. Και μια κουβέντα αναφορικά με τους στόχους, να υποθέσω η γρήγορη παραμονή και όποιο καλύτερο πλασάρισμα στην πορεία. Εγώ θα είμαι ξεκάθαρος ότι η ομάδα θα ήθελε να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Δηλαδή, ένα πλασάρισμα στην πρώτη πεντάδα, αυτό θα ήταν ιδανικό. Όμως, για να είμαστε ρεαλιστές, αυτή τη στιγμή η ομάδα δεν έχει ολοκληρώσει το ρόστερ της και λείπουν έτσι βασικά σημεία. Οπότε, θα μου επιτρέψετε έτσι προς τα τέλη Αυγούστου να ορίσουμε ένα συγκεκριμένο στόχο. Έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, θα έλεγα ότι πάμε για μια παραμονή στην κατηγορία. Όπως το είπατε, μια γρήγορη παραμονή. Αυτό θα είναι το ιδανικό. Έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα. Προς τα τέλη του Αυγούστου όμως νομίζω ότι μπορούμε να οριοθετήσουμε ένα πιο συγκεκριμένο στόχο για να είμαστε όλοι έτσι, πιο ξεκάθαροι και πιο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και καλή χρονιά να έχουμε όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Της νέας χρονιάς, πρόεδρε, με σαφώς καλύτερες προϋποθέσεις από την περσινή χρονιά. Σίγουρα οι προϋποθέσεις είναι καλύτερες. Με το που τελείωσε η περσινή χρονιά, βάλαμε ένα πλάνο προκειμένου να το θέσουμε σε εφαρμογή και να οργανώσουμε την ομάδα όσο το δυνατόν καλύτερα. Σήμερα λοιπόν είναι η πρώτη συγκέντρωση της ομάδος. Το ρόστερ φυσικά δεν έχει ολοκληρωθεί, αναμένεται να γίνει κάποιες ανακοινώσεις και εντός εβδομάδας αλλά και τις επόμενες ημέρες. Με τους προπονητές μας, με τον Θανάση τον Στάικο, το τεχνικό team τον Πάνο τον Παναγούλια και τον προπονητή τερματοφυλάκων τον Κώστα τον Λιμπερόπουλο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι γίνεται μια υγιής προσπάθεια και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τη διοίκηση του Πανακαδικού, ώστε να φτιαχτεί όσο δυνατόν καλύτερη ομάδα, η οποία να είναι και ανταγωνιστική και να μην έχει στόχο την παραμονή. Θέλουμε το κάτι παραπάνω. Από εκεί και μετά θέλω να απευθύνω και ένα κάλεσμα στον κόσμο της Τρίπολης να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Και θέλω να ψεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Υγεία να έχουν τα παιδιά και διάθεση η οποία θα φανεί και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Από εκεί και μετά θέλω να επισημάνω ότι ήδη έχουν τεθεί στη διάθεση του κόσμου και τα εισιτήρια διαρκείας ομάδος μας. Θέλουμε έμπρακτα κόσμος της Τρίπολης να μας στηρίξει. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο κύριος στόχος είναι ο φετινός Πανακαδικός να δίνει το κίνητρο στον κάθε τριπολιτσιώτη κάθε Κυριακή να έρθει στο γήπεδο. Θέλουμε να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία με το ποδόσφαιρο που θα παίζει θα αποτελέσει ένα πόλο έλξης ώστε ο κόσμος να έρθει και να ευχαριστηθεί το θέαμα.